πρώτο ηχητικό βιβλίο το οποίο αφορά σπουδαίους ποιητές της περσικής λογοτεχνίας. Φυσικά οι ποιητές της περσικής λογοτεχνίας δεν είναι μόνο αυτοί που αναφέρονται εδώ σε αυτό το ηχητικό βιβλίο, ωστόσο εμείς επιλέξαμε τους πιο σημαντικούς. Ξεκινάμε από τον παλαιότερο και συνεχίζουμε στους νεότερους. Φερντοσί 940. Ο Φερντοσί ήταν ένας Πέρσης ποιητής, γνωστός για το ιρανικό έπος Σαχναμέ. Η λέξη Σαχναμέ σημαίνει βιβλίο των βασιλέων. Σε αυτό το έπος αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Το Σαχναμέ ολοκληρώθηκε γύρω στο 1010 και αποτελείται από περίπου 60.000 δίστιχα με αναφορές στην περσική μυθολογία και την αρχαία ιστορία της Περσίας, μέχρι την κατάκτησή της από τους Άραβες. Πέθανε γύρω στο 1020, φτωχός και πικραμένος, καθώς ξόδεψε όλα του τα χρήματα για αυτό το έργο. Ο τάφος του βρίσκεται στην περιφέρεια Χωρασάν, στην πόλη Τους. Το Σαχναμέ, το βιβλίο των βασιλέων, αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση έπος γραμμένο από ένα μόνο ποιητή, με περίπου 60.000 δίστιχα σε ομοιοκαταληξία. Κατέχει κεντρική θέση στην περσική κουλτούρα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιρανικής εθνικής ιστορίας και ταυτότητας. Συνειδητά απέφυγε τη χρήση λέξεων αραβικής προέλευσης, καθώς πίστευε πως ήταν ακατάλληλες για το περιεχόμενο του έπους. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες αραβικές λέξεις που είχαν ήδη παγιωθεί και πιθανότατα δεν ήταν σε θέση να αποφύγει. Οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις ήταν ονόματα. Συνολικά το Σαχναμέ περιέχει 706 λέξεις αραβικής προέλευσης, οι οποίες έχουν μικρή συχνότητα εμφάνισης και κατά κύριο λόγο βρίσκονται στην εισαγωγή και τον επίλογο του έργου. Τα εικονογραφημένα χειρόγραφα του έργου είναι από τα πιο πολυτελή και καλλιτεχνικά πλούσια δείγματα της περσικής εικονογραφίας. Σημαντικά αντίγραφα του έργου βρίσκονται τόσο σε μουσεία σε όλο τον κόσμο, όσο και σε ιδιωτικές συλλογές. Ας αναφέρουμε όμως ένα από τα πιο γνωστά δίστιχα του Φερντοσί. Πέρασα 30 βασανιστικά χρόνια από τη ζωή μου. Κι όμως, κατάφερα να δώσω πνοή στην περσική γλώσσα. Πρωταγωνιστής στο Σαχναμέ είναι ο Ροστάμ. Ο Ροστάμ είναι ένας θρυλικός ήρωας στην περσική λογοτεχνία, του οποίου η ζωή απαθανατίστηκε από τον Φερντοσί.
Ο Ρωστάμ εμπλέκεται στις πιο δημοφιλείς ιστορίες του Πέρση λογοτέχνη. Λένε ότι το όνομα Ρωστάμ σημαίνει ισχυρός σαν ποτάμι και πάντοτε παρουσιάζεται ως ένας από τους δυνατούς ιερούς πολεμιστές του Ιράν. Η μυθολογία αναφέρει πως όταν ήταν μικρός σκότωσε τον τρελό λευκό ελέφαντα του βασιλιά μόνο με ένα χτύπημα με τη σφύρα. Το ίδιο διάσημο και γενναίο με τον Ρωστάμ ήταν και το άλογο του Ράχ. Και οι δυο τους πέθαναν την ίδια μέρα. Ο Ρωστάμ θα μπορούσε να παρομοιαστεί με τον Ηρακλή, τον μυθικό ήρωα της αρχαίας Ελλάδας, αφού όπως και ο Ηρακλής, έτσι και ο Ρωστάμ έκανε κάποιους ηρωικούς άθλους. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι ο Ρωστάμ έχει πολλές ομοιότητες με τον Βασίλειο Διγενή Ακρίτα. Μπαμπανταχέρ 1000. Ήταν Ιρανός μυστικιστής, ποιητής και συνθέτης δίστιχων του 11ου αιώνα μετά Χριστό. Οι ακριβείς ημερομηνίες γέννησης και θανάτου δεν είναι γνωστές και δεν υπάρχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για την οικογένειά του. Τον τρόπο που ζούσε και τον τρόπο απόκτησης των γνώσεων και της μυστικιστικής του τάσης. Ό,τι έχει φτάσει σε εμάς γι' αυτόν περιορίζεται στον μυστικιστικό και δερβίσικο τρόπο ζωής του. Ο ποιητής μας λοιπόν ονομάζεται Μπαμπανταχέρ. Το όνομα Μπαμπά είναι ένα παρατσούκλι με το οποίο αποκαλούν τους ανθρώπους που ζουν μια ευσεβή ζωή. Ενώ το συγκεκριμένο άνθρωπο τον αποκαλούσαν επίσης και Οριάν, που σημαίνει γυμνός, επειδή ήταν εντελώς αποκομμένος από τις εγκόσμιες προσκολήσεις. Ο ποιητής μας, ο Μπαμπανταχέρ, ζούσε ανώνυμα στο Χαμεντάν και μας είναι γνωστός κυρίως για τα γλυκά και γοητευτικά δίστιχά του. Είναι γραμμένα κυρίως στην τοπική διάλεκτο και πολλές λέξεις της γλώσσας Λούρι χρησιμοποιούνται σε αυτά. Τα δίστιχα του Μπαμπανταχέρ έχουν μεταφραστεί σε πολλές ζωντανές γλώσσες του κόσμου. Ο ποιητής αυτός αγαπούσε το Θεό, τη φύση και το να είναι άνθρωπος. Μιλούσε για τα βουνά, τις πεδιάδες και τα ποτάμια του Ιράν, την καλή συμπεριφορά και την ηθική. Εκτός από τα συγκλονιστικά δίστιχά του, ο Μπαμπανταχέρ έχει γράψει 2 ποίηματα και μερικά γκαζάλ στη διάλεκτο Λουρί. Εδώ να θυμίσουμε ότι τα γκαζάλ είναι τα ερωτικά ποίηματα της περσικής γλώσσας. Ο Μπαμπανταχέρ Οριάν πέθανε στην πόλη Χαμεντάν στα μέσα του 5ου αιώνα, σε ηλικία 85 περίπου ετών. Ο τάφος του βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της πόλης Χαμεντάν, σε μια πλατεία που πήρε το όνομά του. Εκτός από τα συγκλονιστικά δίστιχά του, ο Μπαμπανταχέρ έχει γράψει 2 ποίηματα και μερικά γκαζάλ στη διάλεκτο Λουρί. Η γλώσσα Λουρί είναι μια ιρανική γλώσσα, μια διάλεκτος την οποία μιλάνε στην πόλη Χαμεντάν. Ας ακούσουμε όμως ένα ποίημα το οποίο είναι χαρακτηριστικό του Μπαμπανταχέρ. زبخت بد زبخت بد هزار اندیشه دیر و بر همیشه زهر غم در شیشه دیر و بر مین پراتیس اوسا ابودیا سو فرنون که کانون توتو تو نوری کوزمو ستنو نا پراتیس ایتسی پو نا مین دروپیاستیس όταν αργά ή γρήγορα θα μιλήσουν για σένα. Ο Ομάρ Χαγιάμ 1048. Ο Ομάρ Χαγιάμ γεννήθηκε το 1048 και πέθανε το 1131. Ήταν Ιρανός μαθηματικός, αστρονόμος, φιλόσοφος και ποιητής. Είναι από τους πιο γνωστούς εκφραστές της ανατολικής πνευματικής υπεροχής κατά τη Χρυσή Εποχή των Αράβων. Ο Ομάρ Χαγιάμ μέχρι και το 18ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν άγνωστος στη Δύση. Χάρη όμως στη δεξιοτεχνία του Έντουαρντ Φίτζεραλντ,
που το 1859 μετέφρασε τα τετράστιχά του Ρουμπαγιάτ, έγινε γνωστός. Ο ποιητής έφτασε να λατρεύεται κυριολεκτικά στη Δύση και ιδιαίτερα στις αγγλοσαξονικές χώρες. Στην Ευρώπη αλλά και την Αμερική είναι ο πιο φημισμένος ποιητής της Ανατολής. Όσο ζούσε, ο Ομάρ Καγιάμ δεν αναγνωρίστηκε στο Ιράν ως μεγάλος ποιητής. Ήταν απλώς γνωστός ως άνθρωπος των γραμμάτων. Γεννήθηκε, έζησε και πέθανε στην πόλη Νισαμπούρ. Πάμε όμως να ακούσουμε κάποια από τα σπουδαία ρουμπαγιάτ του. Ρουμπαγιάτ, δηλαδή τετράστιχα. Δεν εποθήσαμεν εμείς τα όσα ποθούνε τούτη, διαμάντια που στολίζουνε το στέμα του Μαχμούτη. Εμείς το δρόμο επήραμε που πάει κατά τη φτώχεια και αλήθεια ευρήκαμεν εκεί αμύθιτα τα πλούτη. Για φίλους περιόριζε τον ενθουσιασμό σου και μην απομακρύνεσαι από τον εαυτό σου. Και αυτόν εδώ που ενόμιζες πως είναι στήριγμά σου, μελέτα τον και παίρνα τον από το κόσκινό σου. Στέκει η καρδιά μου και απορεί, δεν ξέρει πού να γύρει. Προς την ταβέρνα ή στο τζαμί, κοράνι ή ποτήρι. Μα είναι θαρό καλύτερα να κάθεται κανένας γέρος στο καπηλιό, παρά τρελό στο μοναστήρι. Το δυνατότερο κρασί που ο χρόνος έχει φτάσει, όλοι μας γύρω επίναμε σε χωματένιο τάση. Κύπιαμε μια φορά και δυο, μα ύστερα ένας-ένας σιωπηλά μας ξέφυγε να πάει να ησυχάσει. Είναι η ζωή παράξενο που φεύγει καραβάνι, που της θυμίζει τη χαρά της μοίρας στο δρεπάνι. Πες μου, γιατί να θλίβεστε και συλλογέστε τ' αύριο. Κέρνα μας, κέρνα κεραστή, κι η νύχτα μας προκάνει. Κάποια από τα τετράστιχα που ακούστηκαν, τα ρουμπαγιάτ δηλαδή όπως είπαμε, είναι μεταφρασμένα από τον Παύλο Γνευτό. Νιζαμί, 1130. Ο Νιζαμί ήταν άνθρωπος με βαθιά ανθρώπινα και προπάντων πατριωτικά αισθήματα. Ο σπουδαίος αυτός ποιητής ξεχωρίζει για το πλήθος των ιδεών του και το μέγεθος της φαντασίας του, για τα υψηλά θρησκευτικά του αισθήματα, τη φιλοσοφική του εμβρήθεια, την κοινωνική του αντίληψη, την ακρίβεια έκφρασης και την άπιαστη τεχνική του όσον αφορά τη συλλογή και ταξινόμηση υλικού. Η δικαιοσύνη είναι η αρετή την οποία εκτιμά περισσότερο από όλες τις άλλες ο Νιζαμί. Πολύ γνωστό έργο του είναι το «Εσκεντάρ Ναμέ», γνωστό και ως «Έπος του Αλέξανδρου». Σε αυτό το έπος ανεβάζει τον ήρωά του στο ύψιστο βάθρο του δίκαιου και ιδανικού κυβερνήτη. Για τη ζωή του Νιζαμί γνωρίζουμε λίγα πράγματα. Γεννήθηκε το 1141 μετά Χριστόν στο ακρότατο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν. Ο Νιζαμί έμεινε ορφανός από πολύ μικρός, αλλά πήρε μεγάλη μόρφωση σε όλους τους τότε γνωστούς τομείς της μάθησης και της επιστήμης. Δάσκαλός του υπήρξε ο Σέιχ Ακχή Φαρόχραχανί. Αυτή του η μόρφωση αντικατοπτρίζεται στο έργο του. Ο Νιζαμί είναι ειδικός της σκέψης και του λόγου, τον οποίον τη φρεσκάδα και τη δύναμη αδυνατεί να σβήσει ο χρόνος. Μολονότι ο σπουδαίος αυτός ποιητής αναφέρεται ως εισάξιος των μεγάλων της περσικής λογοτεχνίας, δεν είναι ευρύτερα γνωστός. Τα έργα του, ενώ εκδίδονταν συστηματικά στην Περσία και τη μακρινή Ινδία, σπανίως έφταναν στην Ευρώπη. Ο μεγάλος αυτός ποιητής έγινε γνωστός χάρη στην περίφημη πεντάδα του, Χαμσέ, στα περσικά.
Το επικό αυτό έργο του Νιζαμί αποτελείται από 5 αυτοτελή ποίηματα. Το Εσκεντάρναμε, το έπος του Αλέξανδρου, είναι το 5ο και το έχει αφιερώσει ο ποιητής εξ ολοκλήρου στον Μέγα Αλέξανδρο. Μέσα σε αυτό εκθιάζει τον μεγαλειώδη χαρακτήρα του Έλληνα βασιλιά, τη σοφία, την ευφυΐα και προπάντων τη δικαιοσύνη του. Εκτός από το έπος για τον Αλέξανδρο, η πεντάδα περιλαμβάνει και τα εξής ποίηματα. Το θησαυροφυλάκιο των μυστικών, το οποίο έχει ηθικοφιλοσοφικό περιεχόμενο. Χοσρό και Σιρήν. Το έργο αυτό εξιστορεί την ευτυχία, αλλά στη συνέχεια την τραγωδία μιας νέας γυναίκας, τη Σιρήν, που δεν είναι άλλη από την πρώτη σύζυγο του Νιζαμί, την Αφάκ. Διάσημο και πολύ σημαντικό έργο είναι το έργο Λεϊλά και Ματζνού. Το επικό αυτό ποίημα αποτελείται από 4.000 δίστιχα και ο Νιζαμί το έγραψε το 1188 μέσα σε 4 μόλις μήνες. Μάλιστα, κάπου λέει ότι αν δεν είχε και άλλες ασχολίες, θα το τελείωνε σε 14 νύχτες. Το περιεχόμενο αυτού του έργου είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του προηγούμενου. Αναφέρεται στην αγάπη δύο παιδιών από την αραβική έρημο, που οφείλουν την κακή τους μοίρα στην ανοησία των γονιών τους. Λέγεται ότι είχε 20.000 δίστιχα. Δυστυχώς, το έργο αυτό χάθηκε. Επόμενο έργο είναι το Χαφτ Πεϊκάρ ή αλλιώς 7 πορτρέτα. Γράφτηκε το 1197 και περιγράφει τη μόρφωση αλλά και τη συμπεριφορά ενός ιδεαλιστή κυβερνήτη. Βασικό στοιχείο στην ποίηση του Νιζαμί είναι ότι τα έργα του αποτελούν το πέρασμα από το ηρωικό στο ρομαντικό έπος. Το τελευταίο εμέλε να γίνει ο αγαπημένος τρόπος έκφρασης των περσών ποιητών. Ότι το έργο του Νιζαμί ήταν μεγαλειώδες το κρίνουμε και από τις αμέτρητες απομιμήσεις και αντιγραφές του και στο Ιράν αλλά και σε πολλές άλλες χώρες που υπήρχε επιρροή του περσικού πολιτισμού. Ο Νιζαμί στα πλαίσια της δουλειάς του ταξίδευε αρκετά τόσο που να εξασφαλίζει τα προστοζήν. Όπως ήταν συνηθισμένο για εκείνη την εποχή, όπως έκαναν και άλλοι ποιητές της εποχής, περίμενε να ζήσει από τις αμοιβές των ηγεμόνων, αφού δεν είχε από πουθενά αλλού εισόδημα. Όμως, σε αντίθεση με τους περισσότερους ποιητές, έμεινε συνειδητά μακριά από τα παλάτια, για να μην διαφθαρεί. Σύμφωνα με μία πλάκα αναθηματική που βρέθηκε σχετικά πρόσφατα, ο Νιζαμί πέθανε τον Μάρτιο του 1209 μετά Χριστόν. Ακριβώς γι' αυτό, στις 12 Μαρτίου κάθε χρόνο γιορτάζεται η μνήμη αυτού του σημαντικού Πέρση ποιητή. Ρουμί, 1207. Ο Τζελαλεντίν Ρουμί ή Μπαλχή είναι ένας Ιρανός ποιητής, ουμανιστής φιλόσοφος, ο οποίος προσπάθησε να διαμορφώσει δική του σχολή. Ίδρυσε το τάγμα των Δερβίσιδων, οι οποίοι μέχρι σήμερα στέλνουν το μήνυμα της αγάπης, της αδελφοσύνης, της ειρήνης. Ψάχνοντας το διαδίκτυο, μπορεί κανείς να βρει πολύ σπουδαία αποφθέγματα του Ρουμί. Κάποια από αυτά είναι «Μόνο με την καρδιά μπορείς να αγγίξεις τον ουρανό» ή «Όπου κι αν βρίσκεσαι και ό,τι κι αν κάνεις, ας γίνεται με αγάπη». Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το εξής. «Χθες ήμουν έξυπνος και ήθελα να αλλάξω τον κόσμο. Σήμερα είμαι σοφός και θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου». Ένα από τα μεγάλα έργα του Τζελαλεντίν Ρουμί ονομάζεται «Μεσνεβί». Αυτό το έργο αποτελείται από 26.000 δίστιχα. Είναι ένα έργο μεταφρασμένο στα ελληνικά. Ωστόσο, η περσική γλώσσα αναδεικνύει εξαιρετικά τον λυρισμό του. Σαντί, 1210. Γεννήθηκε το 1184 και υπήρξε ένας από τους κύριους Πέρσες ποιητές του Μεσαίωνα.
δεν είναι γνωστός μόνο στις αραβόφωνες χώρες, αλλά αναφέρεται και από τους δυτικούς πολιτισμούς. Αναγνωρίστηκε για την ποιότητα των γραπτών του και για το βάθος των κοινωνικών και ηθικών του απόψεων. Ο Δεντρόκηπος είναι γραμμένος σε στίχους με επικό μέτρο και συντίθεται από ιστορίες που απεικονίζουν τις στερεότυπες αρετές των μουσουλμάνων, όπως είναι η δικαιοσύνη, η αγάπη για την ελευθερία, η σεμνότητα, η ευχαρίστηση. Το Γκουλιστάν, ή αλλιώς ο κήπος με τα ρόδα, είναι γραμμένος κυρίως σε πρόζα και περιέχει ιστορίες και προσωπικά ανέκδοτα. Το κείμενο είναι γεμάτο με σύντομα ποίηματα που περιέχουν αφορισμούς, συμβουλές και πνευματώδη σχόλια. Ο Σααντί δείχνει βαθιά γνώση του παραλογισμού της ανθρώπινης ύπαρξης. Μιλάει για τη μοίρα εκείνων που εξαρτώνται από τις διαθέσεις των βασιλέων και συχνά αντιπαραβάλλεται με την ελευθερία των δερβίσιδων. Ο ποιητής Σααντί, εκτός από ποίηματα, είχε γράψει και κάποιες ιστοριούλες με ηθικά διδάγματα. Χατζούγε Κερμανί, 1290. Ο Χατζού Κερμανί γεννήθηκε στο Κερμάν του Ιράν στις 24 Δεκεμβρίου του 1290. Το παρατσούκλι του, Χατζού, είναι υποκοριστικό της περσικής λέξης Χατζά, που χρησιμοποιεί ως ποιητικό ψευδόνυμό του. Αυτός ο τίτλος δείχνει την καταγωγή από οικογένεια υψηλής κοινωνικής θέσης. Ο Χατζού πέθανε γύρω στο 1349 στο Σιράζ του Ιράν. Και ο τάφος του στο Σιράζ είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο σήμερα. Όταν ήταν μικρός επισκέφτηκε την Αίγυπτο, τη Συρία, την Ιερουσαλήμ και το Ιράκ. Λένε ότι ο σκοπός του ταξιδιού του ήταν η εκπαίδευση και η συνάντηση με μελετητές άλλων χωρών. Συνέθεσε ένα από τα πιο γνωστά έργα του Χωμαγί, ο Χωμαγιούν στη Βαγδάτη. Επιστρέφοντας στα εδάφη του Ιράν το 1335, προσπάθησε να βρει μια θέση ως ποιητής της αυλής, αφιερώνοντας ποίηματα στους ηγεμόνες της εποχής του. Ας ακούσουμε όμως στη συνέχεια κάποια ποίηματά του. Πώς μπορώ να σε αφήσω στην άκρη αφού υπάρχεις μέσα στην ψυχή μου? Ο κόσμος αναζητά στο κρασί τη λύθη. Εγώ όμως είμαι τόσο μεθυσμένος από εκείνη που δεν θέλω ούτε χρειάζομαι το κρασί. Μη μου λέτε να αποφύγω τον ηνοχό. Ο μεθυσμένος της αγάπης δεν ξέρει αποφυγή και την αναζήτηση της συγγνώμης του Θεού. Ο Μπέιτ Ζακανί, 1319. Γεννήθηκε το 1319 σε ένα χωριό της πόλης Κασβίν. Πέθανε το 1371. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους σατυρικούς ποιητές της Περσίας. Το πιο σημαντικό του έργο είναι το έργο «Το ποντίκι και η γάτα». Το έργο «Το ποντίκι και η γάτα» είναι μια πολιτική σάτυρα η οποία στοχεύει στην κριτική της θρησκευτικής υποκρισίας. Αν και ο Μπέιτ Ζακανί ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα, η δουλειά του έλαβε την απαραίτητη προσοχή σχετικά πρόσφατα, εξαιτίας των προκλητικών και ανήθικων κειμένων του που υπάρχουν στη πληθώρα των έργων του. Πολύ συχνά συγκρίνεται με τον Γάλλο διαφωτιστή Βολτέρο. Τα περισσότερα έργα του Μπέιτ Ζακανί είναι γραμμένα στην περσική γλώσσα. Η σάτυρά του χωρίζεται σε τρία μέρη, σε τρεις θεματικές ενότητες. Σε θρησκευτική σάτυρα, σε πολιτική σάτυρα και σε ηθική. Αναφορικά με τη σάτυρα, σχετικά με τη θρησκεία, ο Μπέιτ Ζακανί ασκούσε κριτική στον κλήρο για την υποκρισία τους και κυρίως για τη διάθεσή τους να κατακρίνουν τους ανθρώπους ή να τους ασκούνε κριτική για την ελεύθερη τους σκέψη. Ο Μπέιτ Ζακανί λένε ότι πέθανε το 1371, ωστόσο ακόμα δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκεται ο τάφος του. Χαφέζ, 1325. Η ποίηση του Χαφέζ διακατέχεται από τα θέματα της αγάπης, του έρωτα, της νοσταλγίας,
της προσωρινότητας της ζωής. Το έργο του κατοικείται από χαρακτήρες όπως ο εραστής και ο αγαπημένος σε διάφορες προσωποποιήσεις. Έρωτας προς την όμορφη κοπέλα έως το πιο αφηρημένο των συμβόλων, το αηδόνι και το τριαντάφυλλο. Ο ακατάδεκτος, όμορφος και σκληρός εραστής. Έχει και αγκάθια. Και ο ποιητής, το αηδόνι που προσπαθεί να τον προσεγγίσει, που αφήνει αρκετούς να υπονοήσουν ότι εννοεί τη μυστική αγάπη προς το Θεό. Στα έργα του επίσης υπάρχει ο ταβρινιάρης, αυτός που κερνάει το κρασί, ο μεθυσμένος, ο υποκριτής, ο ασκητής, ο άδικος δικαστής, το μυθικό πουλί, ο φίνικας, το λιγερό κυπαρίσι, το σώμα της αγαπημένης, τα βέλη από τις βλεφαρίδες της, που τρυπούν την καρδιά οι μοσχομυριστές μπούκλες της. Κοινώς, η ποίηση του Χαφές είναι μία ποίηση γεμάτη σύμβολα, σοφία, που ακόμα και σήμερα συγκινεί. Αυτό που έκανε τον Χαφές να ξεχωρίζει είναι ότι είχε τον τρόπο του να μιλάει σε όλους, να μιλάει στο νου και στην καρδιά. Για το θεολόγο ήταν εμπνευσμένος, για τον φιλόσοφο βαθύς και στοχαστικός, για τον καθημερινό άνθρωπο του μετέφερε την παραδοσιακή σοφία. Η συχνότητα της ποίησής του έφτανε σε τέτοια λεπτότητα που μπορούσε ή μπορεί και ακόμα να εκφράσει το βασίλειο του αόρατου, αυτό που δεν βλέπουμε, αυτό που νιώθουμε. Και όλα αυτά με μία τεχνική από συνώνυμα, αντίθετα, ομόηχα, επαναλήψεις, όλα αυτά δηλαδή με την τεχνική των ποιημάτων. Ο διάσημος δυτικός Γκέτε θεωρεί ότι ο Χαφές είναι ο αδερφός του. Σε ένα έργο του γράφει: «Παραδεχτείτε το. Οι ποιητές από την Ανατολή είναι μεγαλύτεροι από εμάς, τους ποιητές της Δύσης». Ήθε να εξαφανιστεί ο κόσμος όλος. Χαφές, με σένα και με σένα μόνο θέλω να αναμετρηθώ. Έλα να μοιραστούμε πόνο και ευχαρίστηση, σαν δίδυμα αδέρφια. Όπως εσύ να αγαπήσω, σαν και σέναν ένα πιο, αυτή θα είναι η περηφάνεια και η ζωή μου. Αλλά και ο ίδιος ο Νίτσε ακόμα θεωρούσε τον Χαφές σπουδαίο ποιητή. Ο έρωτας, το αηδόνι, το τριαντάφυλλο, είναι μοτίβα που έρχονται ξανά και ξανά και στην ελληνική λογοτεχνία. Οι μεταφορές λοιπόν του Πέρση ποιητή από τους Ροδόνες του Σιράζ και τα οροπέδια της χώρας του έφτασαν στο μικρό ταπεινό νησάκι του Αιγαίου και στις ιστορίες της Κιάθου και του Παπαδιαμάντη. Ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης λοιπόν στο βιβλίο του «Έρος, Θέρος» γράφει: «Η Ματή έκοψε λευκών ρόδων και εκόσμησε το παρθενικόν στήθος της. Η Αηδόν, η λυγία ψάλτρια, βλέπουσα το ωραίον εκείνο άνθος επί τη αύτης γάστρας φυτευθέν, θα ηρωτεύετο με διπλούν έρωτα το χαριτωμένον εκείνο ρόδον». Και βλέπουμε λοιπόν πως το Ιράν και η Ελλάδα έχουν κοινά μοτίβα. Το θρύλο που θέλει τον Χαφές να επεξεργάζεται τη συλλογή ποιημάτων του, τα λεγόμενα divan, κανένα σχετικό χειρόγραφο αυτής της περίοδου δεν διασώζεται. Η πρώτη έκδοσή της χρονολογείται μετά το θάνατό του και υπήρξε έργο του μαθητή του, Μουχαμάντ Γκουλαντάμ. Σε αυτή βασίστηκαν οι πολυάριθμες μεταγενέστερες εκδόσεις, οι οποίες ωστόσο εμφανίζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Η επίδραση του έργου του Χαφές αποτυπώνεται στην παραδοσιακή περσική μουσική, καθώς και την περσική καλλιγραφία. Ο τάφος του Χαφές στο Σιράζ αποτελεί σήμερα ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πόλης. Η ημερομηνία 12 Οκτωβρίου είναι η μέρα αφιερωμένη στον σπουδαίο αυτό ποιητή Χαφές. Γίνονται εκδηλώσεις καθώς και απαγγελίες ποιημάτων σε όλο το Ιράν.
σε σημαντικές επίσης ιρανικές γιορτές όπως είναι η Βραδιά Γιαλτά, οι Ιρανοί απαγγέλουν ποίηματά του. Μια ωραία και ενδιαφέρουσα πληροφορία επίσης είναι πως όταν μια κοπέλα ετοιμάζεται να παντρευτεί, η μητέρα της, εκτός από το πολύτιμο για τους Ιρανούς Κοράνι, της δίνει και ένα βιβλίο του Χαφέζ. Το βιβλίο αυτό αποτελεί κομμάτι της πρίκας της και θεωρείται επίσης ως ένα σημάδι τύχης ή ευλογίας. Σαέπ Ταμπριζί, 1592. Το ότι ο καπνός είναι πιο πάνω από τις φλόγες δεν απαξιώνει τη δύναμη της φωτιάς. Ποτέ δεν μπορούν τα φρύδια να πάρουν τη θέση των ματιών, μολονότι βρίσκονται πιο πάνω. Εάν δεις τη ζωή σου πως οι ανίκανοι βρίσκονται σε πιο υψηλές θέσεις, κάνε υπομονή. Ο αφρός βρίσκεται στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά τα διαμάντια είναι στο βάθος. Το παραπάνω ποίημα ανήκει στον Πέρσι ποιητή Σαΐπ Ταμπριζί, γεννημένος το 1592 στην πόλη Ταμπρίζ του Ιράν. Ο Ταμπριζί θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους δασκάλους της κλασικής αραβικής και περσικής λυρικής ποίησης, η οποία χαρακτηρίζεται από ρυθμικά δίστιχα, γνωστά ως γκαζάλ. Ο Ταμπριζί ταξίδεψε στην Ινδία. Έμεινε στην Καμπούλ και το Κασμίρ για λίγο, ενώ επέστρεψε στην πατρίδα μετά από αρκετά χρόνια παραμονή στο εξωτερικό. Όταν επέστρεψε στο Ιράν, ο αυτοκράτορας Σάχ Αμπάς ο δεύτερος του απένιμε τον τίτλο «Βασιλιάς των ποιητών». Οι στίχοι του Σαΐπ Ταμπριζί αποκαλύπτουν ένα βαθύ φιλοσοφικό και διανοητικό πνεύμα, καθώς και οξυδέρκεια στη δημιουργία αποφθεγμάτων και παροιμιών. Στο ιρανικό ημερολόγιο, η 1η Ιουλίου είναι η μέρα αφιερωμένη στον σπουδαίο αυτό ποιητή, τον Σαΐπ Ταμπριζί. Νιμά Γιουσίτζ, 1895. Ας περάσουμε στη συνέχεια να γνωρίσουμε τον Αλί Εσφανδιαρί ή αλλιώς γνωστός ως Νιμά Γιουσίτζ, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Ιρανός ποιητής με το παρατσούκλι πατέρας και ιδρυτής της σύγχρονης περσικής ποίησης. Ο ίδιος είχε δώσει στην ποίησή του τον τίτλο «Νέο στυλ ποίησης». Ο συγκεκριμένος ποιητής ήταν εμπνευστής μιας νέας πορείας στον τομέα της περσικής ποίησης. Με τα ποίηματα που έγραψε, κατάφερε να μεταμορφώσει τα πρότυπα της περσικής ποίησης, τα οποία έμοιαζαν αμετάβλητα ιερά και αιώνια. Έδωσε δηλαδή μια νέα πνοή στο ποιητικό έργο. Κάποια από τα έργα αυτού του ποιητή έχουν μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες όπως τα αγγλικά και στα γαλλικά. Πάμε όμως να ακούσουμε κάποια ποίηματά του. Πιες το τσάι σου. Μην αγχώνεσαι για αύριο. Από το χωράφι με τα σιτάρια της ζωής μας θα μείνει μόνο μία χούφτα άχυρο για τους ανέμους. Λένε ότι ο Νιμά Γιουσίτζ ήταν ένας πολύ ευαίσθητος και ρομαντικός άνθρωπος. Ερωτεύτηκε πολύ μια κοπέλα, ωστόσο δεν κατάφερε να την παντρευτεί. Έτσι, σε όλο του το υπόλοιπο ποιητικό έργο αποτυπώνεται αυτή η στεναχώρια, αυτή η λύπη αυτής της απώλειας. Πάμε να ακούσουμε μια χαρακτηριστική φράση από τα ποίηματά του. «Την είδα. Είπα εγώ είμαι. Δεν με αναγνώρισε». Σαχριάρ, 1906.
Χωσέιν Μπαχτζάτ Ταμπριζή, γνωστός και ως απλώς Σαχριάρ, ήταν ένας αξιοσημείωτος Ιρανός Αζέρος ποιητής που έγραψε τόσο στα Αζέρικα όσο και στα Περσικά. Ο Σαχριάρ λοιπόν, γεννημένος το 1906 στην Ταβρίδα, έλαβε στοιχειώδη εκπαίδευση. Μελέτησε τον Διβάν του Χαφέζ υπό την επίβλεψη του πατέρα του. Η πρώτη επίσημη εκπαίδευση του Σαχριάρ ήταν στο γυμνάσιο Μοταχαρί. Αν και σπούδασε ιατρική στο κολέγιο, εγκατέλειψε λίγο πριν πάρει το δίπλωμά του και πήγε στο Χωρασάν, όπου βρήκε δουλειά ως συμβολαιογράφος και τραπεζικός υπάλληλος. Επέστρεψε στην Τεχεράνη το 1935 και άρχισε να εργάζεται στην Αγροτική Τράπεζα του Ιράν. Έλαβε τιμητικό διδακτορικό πτυχίο από το Πανεπιστήμιο της Ταβρίδας στη Λογοτεχνία. Αρχικά, δημοσίευσε τα ποίηματά του με το όνομά του, Μπεχτζάτ, αλλά αργότερα επέλεξε το όνομα Σαχριάρ. Έτσι είναι πλέον γνωστό στο Ιράν. Το πρώτο του βιβλίο ποιημάτων το δημοσίευσε το 1929. Τα ποίηματά του επηρεάζονται κυρίως από τον Χαφέζ, το διάσημο Πέρσι ποιητή, και τον Καστά Κασίμ, έναν παλιό Αζέρο ποιητή. Το πιο διάσημο έργο του στα Αζέρικα είναι το Χεϊντάρ Μπαμπάγια Σαλάμ, το οποίο κυκλοφόρησε το 1954, κέρδισε τεράστια δημοτικότητα, έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες, αλλά και πολλά θεατρικά έργα σε όλο τον κόσμο. Ο Σαχριάρ απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου του 1988. Είναι ένας σύγχρονος ποιητής λοιπόν. Κάθε χρόνο, 18 Σεπτεμβρίου, εκείνη η ημέρα στο Ιράν είναι η μέρα αφιερωμένη στην ποίηση και τη λογοτεχνία. Πάμε να ακούσουμε έναν στίχο του. Κάποτε ο Βάλτος ρώτησε το ποτάμι: «Τι έκανες και είσαι τόσο καθαρό?» Και το ποτάμι απάντησε: «Δεν έμεινα στάσιμο». Η ποιήτριά μας Παρβίν Ετεσαμί, 1907. Σήμερα έχουμε τη χαρά να σας γνωρίσουμε μία γυναίκα ποιήτρια του Ιράν. Είναι η λεγόμενη Παρβίν Ετεσαμί. Είναι μία από τις πιο διάσημες σύγχρονες Ιρανές ποιήτριες. Έχει περιγραφεί ως η διασημότερη γυναίκα ποιήτρια του Ιράν. Γεννήθηκε στις 17 Μαρτίου του 1906 στην πόλη Ταβρίδα. Ο πατέρας της ήταν ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες, ρήτορες και μεταφραστές της εποχής του, από τον οποίο και φυσικά έμαθε περσική και αραβική λογοτεχνία. Σε ηλικία μόλις 7 ετών άρχισε να δείχνει το ταλέντο της στην ποίηση, συνθέτοντας μια σειρά ποιημάτων. Τα ποίηματα της Παρβίν Ετεσαμί αφορούν κυρίως κοινωνικά θέματα, την καταπίεση, τη μαζική φτώχεια. Έχουν παρουσιαστεί με τη μορφή συμβουλών και ιστοριών και πολλές φορές με τη μορφή συζητήσεων. Το μόνο δημοσιευμένο έργο της Παρβίν Ετεσαμί είναι το Διβάν της, δηλαδή μία συλλογή ποιημάτων, το οποίο περιλαμβάνει όμως 606 ποιήματα σε μορφή μασναβί, κομμάτια και οδές. Από το 2004 και έπειτα, στο Ιράν διοργανώνεται κάθε χρόνο ένα φεστιβάλ κινηματογράφου, που φέρει το όνομα της Παρβίν Ετεσαμί, στο οποίο συμμετέχουν ταινίες για γυναίκες. Επίσης, η ημέρα γενεθλίων της διάσημης αυτής Ιρανής ποιήτριας έχει ονομαστεί ως ημέρα εορτασμού της Παρβίν Ετεσαμί στο επίσημο ημερολόγιο του Ιράν. Το σπίτι της στην πόλη Ταβρίδα έχει καταχωρηθεί ως ένα από τα εθνικά μνημεία του Ιράν και έχει μετατραπεί σε μουσείο Παρβίν Ετεσαμί.
στο οποίο διατηρούνται ορισμένα προσωπικά της αντικείμενα και βιβλία. Πέθανε στις 5 Απριλίου του 1941 και θάφτηκε δίπλα στον πατέρα της, στον οικογενειακό του στάφο στο ιερό Χαζράτ Φαμέ Μασουμέ, στην πόλη Κόμ. Πάμε να ακούσουμε ένα ποίημα της διάσημης αυτής ποιήτριας. Πιο ευχάριστα των εχθρών τα λόγια τα σκληρά, που όμως καθρεφτίζουν την αλήθεια από την καλοσύνη όσων προσποιούνται τον φίλο. Και όπως αναφέραμε, η Παρβίνε Τεσαμή χρησιμοποιούσε διάλογο για τα ποίηματά της. Ας ακούσουμε ένα ακόμα. Σε ένα ποίημα της λοιπόν συνομιλεί μια γριά με ένα ορφανό παιδί. Ξαφνικά μέσα στο δρόμο περνάει ο βασιλιάς με όλους τους στρατιώτες του από πίσω. Το ορφανό παιδί κοιτάει στο κεφάλι του βασιλιά το στέμα και το διαμάντι που γυαλίζει ολόλαμπρο. Ρωτάει τη γριά, τι είναι αυτό που λάμπει, που είναι τόσο όμορφο και γυαλίζει. Τότε η γριά γυναίκα του απαντά, αυτό το βλέπεις να γυαλίζει, να λάμπει, ωστόσο αυτό έχει δημιουργηθεί από τον πόνο μας, από τα δάκρυά μας, από τις στεναχώριες του λαού, του κόσμου. Είναι αυτό που είπαμε, ότι η Παρβίνε Τεσαμή μίλαγε για την φτώχεια του λαού, για την καταπίεση, τη διαφθορά, τη διάκριση μεταξύ των τάξεων στην κοινωνία. Ακριβώς αυτό απεικονίζεται στα ποίηματά της. Χουσάνκ Επτεχάτζ, 1928. Με ψευδώνυμο Σαγέ, που σημαίνει σκιά στα ιρανικά. Ο Σαγέ λοιπόν είναι μεγάλο σε ηλικία, είναι 94 ετών. Γεννήθηκε το 1928 και πλέον ζει στη Γερμανία. Το πρώτο του ποίημα το δημοσίευσε όταν ήταν 19 χρονών. Στη συνέχεια ενεπλάκησε διάφορους λογοτεχνικούς κύκλους και έγραψε σε πολλά περιοδικά, όπως είναι το Σοκχάν, το Καβιάν, Σαντάφ, Μασλεχάτ και άλλα. Ο Σαγέ έχει γράψει μία συλλογή από λυρικά ποίηματα, τα λεγόμενα γκαζάλ. Στα ιρανικά, γκαζάλ λένε τα ποίηματα της αγάπης, τα ερωτικά ποίηματα. Πάμε να ακούσουμε δύο ποίηματα του Σαγέ. Βλέπω εκείνη την άνθηση της χαράς, την υψηλή ανθρώπινη άνοδο, εκείνη τη μέρα της μεγάλης γιορτής της ελευθερίας, η ελπίδα χαμογελώντας είπε στη σκιά, «Είδες, σου το έλεγα», και η σκιά ανταπάντησε, «Ναι, εσύ πάντα έλεγες την αλήθεια, βλέπω, βλέπω». Πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο ποίημα του, το λεγόμενο γκαζάλ. Δυσίων η μοίρα. Δες τη δυσίων η μοίρα μου, Θεέ μου. Εγώ είμαι αυτός που εύχεται τον χαμό των αγαπημένων του. Εκείνη που αγαπώ παραπάνω και από τη ζωή μου,
την πληγώνω με την πικρή μου γλώσσα. Παρόλο που η καρδιά της έχει ραγίσει από όσα υπομένει από μένα, εν τούτης περισσότερο την πληγώνει η πτώση μου. Και ένα απόφθεγμα στο τέλος από τον Σαγιέ. Δεν αγγίξαμε τα όνειρά μας και όμως αργά το καταλάβαμε πως ο δρόμος είναι πιο μακρύς από τη ζωή των ονειροπόλων. Σοχράπ Σεπερί, 1928, ποιητής, συγγραφέας και ζωγράφος που γεννήθηκε στην πόλη Κασάν στις 7 Οκτωβρίου του 1928. Ο Σοχράπ Σεπερί ήταν τελειομανής, ταπεινός και ντροπαλός καλλιτέχνης. Αναζητούσε την τελειότητα και τις ανθρωπιστικές ιδέες. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε ζωγραφική ως απόφοιτος του Τμήματος Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου της Τεχεράνη. Ένα μεγάλο μέρος της ζωής του, ο Σεπερί το πέρασε στην εξερεύνηση, τη μελέτη ζωγραφικής, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, την εκμάθηση και τη διδασκαλία της ζωγραφικής, σε σημείο που κάποιοι τον αναφέρουν ως ποιητή ζωγράφο και κάποιοι άλλοι ως ζωγράφο ποιητή. Ο Σοχράπ Σεπερί είχε ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ιταλία, στην οποία έζησε και σπούδασε για κάποιο διάστημα. Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός του για την ανατολική κουλτούρα, είχε επίσης ταξιδέψει στην Ινδία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, την Ιαπωνία και την Κίνα και είχε μεταφράσει κάποια αρχαία κινέζικα και ιαπωνικά ποιήματα στα περσικά. Σχετικά με τη ζωγραφική, ο Σεπερί είχε επωφεληθεί από τα αισθητικά επιτεύγματα τόσο της Ανατολής όσο και της Δύσης και είχε μία νέα και διαφορετική προσέγγιση στους πίνακές του. Σε αυτή την τέχνη είχε πετύχει μία ημιαφηρημένη μέθοδο που τον βοήθησε να εκφράσει το ποιητικό του ταλέντο για τη φύση και ιδιαίτερα για την έρημο. Από τους πίνακές του μπορούμε να ξεχωρίσουμε το έργο «Άψυχη φύση», «Ανεμόνες», «Ρεύμα και κορμός δέντρου», «Γρασίδι και κορμός δέντρου», «Τοπία της ερήμου». Ο Σεπερί κατέχει ρεκόρ στην τιμή της σύγχρονης ιρανικής ζωγραφικής. Οι πίνακες του Σοχράπ Σεπερί έχουν παρουσιαστεί σε πολλές εγχώριες και ξένες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Ωστόσο, εκτός από τη δημιουργία πινάκων, ο Σοχράπ Σεπερί έχει αφήσει πίσω του αρκετά όμορφα λογοτεχνικά έργα. Από τα γραπτά του μπορούμε να αναφέρουμε το Hast και Tab, που σημαίνει 8 βιβλία. Είναι μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς συλλογές στην ιστορία της σύγχρονης ιρανικής ποίησης. Παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη τάση της πνευματικής διαδρομής του ποιητή που αναζητά την αλήθεια. Ο Σεπερί πέθανε από λευχαιμία στις 21 Απριλίου του 1980 και ο χώρος ανάπαυσής του βρίσκεται στην αυλή του Ιμαμζαντέ Σουλτάν Αλί, στην περιοχή Μασάντ Εαρταχάλ της πόλης Κασάν. گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات که یک دم مژه بر هم نزنی. گفته بودی که چرا محو تماشای منی. Πάμε όμως να ακούσουμε κάποια ποίηματα του Σοχράπ Σεπερί.
Είμαι από το Κασάν. Η ζωγραφική είναι η τέχνη μου. Καμιά φορά χτίζω ένα κλουβί με τη ζωγραφική. Να στο πουλήσω να εφρανθεί η καρδιά της μοναξιά σου. Με το τραγούδι των παπαρούνων που είναι φυλακισμένες εκεί. Τι όνειρο. Τι όνειρο. Ξέρω. Η μουσική μου είναι δίχως ζωή. Το ξέρω καλά. Η ζωγραφισμένη λιμνούλα μου δεν έχει ψάρια. Είμαι από το Κασάν. Είδα πολλά στη γη. Είδα ένα παιδί να μυρίζει το φεγγάρι. Είδα ένα κλουβί δίχως πόρτα, όπου η λαμπρότητα χτυπούσε τα φτερά της. Τη σκάλα από που η αγάπη ανέβαινε στη στέγη του ουρανού. Είδα μια γυναίκα να κοπανάει φως σε ένα γουδί. Στο τραπέζι για γεύμα υπήρχε ψωμί, λαχανικά, η επιφυλακτικότητα της δροσιάς και μια ζεστή γαβάθα συμπόνια. Η ζωή είναι μια υπέροχη τελετουργία. Η ζωή έχει φτερά μεγάλα, όσο ο θάνατος. Ένα άλμα μεγάλο, όσο η αγάπη. Η ζωή δεν είναι κάτι που εγώ και εσύ θα ξεχνούσαμε στο περβάζι της συνήθειας. Η ζωή είναι η έκσταση του χεριού που θερίζει. Η αγάπη είναι το πρώτο μαύρο σίκο στο αψί στόμα του καλοκαιριού. Η ζωή είναι η διάσταση ενός δέντρου στα μάτια ενός εντόμου. Η ζωή είναι η εμπειρία της νυχτοπεταλούδας στο σκοτάδι. Το παράξενο συνέστημα του αποδημητικού πουλιού. Ο τροχός ενός τρένου που αντυχεί στο όνειρο μιας γέφυρας. Η παρατήρηση ενός κήπου από τα φραγμένα παράθυρα ενός αεροπλάνου. Είναι τα νέα της εκτόξευσης ενός πυράβλου στο διάστημα. Η ηθοποία της μοναξιάς της Σελήνης. Η ιδέα του να μυρίζεις ένα λουλούδι σε κάποιον άλλο πλανήτη. Η ζωή είναι το πλήσιμο ενός πιάτου. Η ζωή είναι να βρίσκεις ένα νόμισμα στο ριάκι ενός δρόμου. Είναι η τετραγωνική ρίζα ενός καθρέφτη. Το λουλούδι στην αρχή της αιωνιότητας. Η αύξηση της γης από τους χτύπους της καρδιάς μας. Η απλή και μονότονη γεωμετρία των πνοών. Όπου κι αν είμαι, δικός μου είναι ο ουρανός. Το παράθυρο. Η σκέψη, ο άνεμος, ο έρωτας, η γη, δικά μου. Σιβάν Φουμανή, 1946. Ο επόμενός μας ποιητής είναι ο λεγόμενος Σιβάν Φουμανή. Πρόκειται για ψευδώνυμο του Μίρ Αχμάτ Σεγέτ Φαχρή Νεζάντ. Γεννήθηκε το 1946 και πέθανε το 1998. Θεωρείται σύγχρονος ποιητής. Το μαυσολείο του βρίσκεται στην πόλη Ραστ. Ο Σιβάν Φουμανή είχε σπουδάσει λογοτεχνία και ήταν δάσκαλος σε σχολείο. Έχει κερδίσει πολλά βραβεία λογοτεχνίας στην Περσία. Ο Σιβάν Φουμανή έχει διαπρέψει σε 2 είδη ποιημάτων, στο κλασικό και το σύγχρονο. Τα δικά του γκαζάλ, που ήδη είπαμε ότι είναι τα ερωτικά ποίηματα, είναι από τα πιο γνωστά γκαζάλ της περσικής ποίησης. Πάμε να ακούσουμε όμως ένα δικό του ποίημα. Δεν έγινα ποιητής για να κολακεύσω τους άλλους και να σκύψω το κεφάλι στον κόσμο της ποίησης. Στην λαϊκή παράδοση απέχει από τη λεβεντιά όταν ο λαός πενθεί εγώ να γλεντάω. Το ποίημα που μόλις ακούσαμε στα ιρανικά έχει ομοιοκαταληξία, ωστόσο αυτή χάνεται με τη μετάφραση. Μοχάματ Ταχί Μπαχάρ, 1951. Ένας ακόμα σημαντικός λογοτέχνης είναι ο Μοχάμαντ Μπαχάρ. Ο Μοχάμαντ Μπαχάρ λοιπόν γεννήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου του 1886 και πέθανε στις 22 Απριλίου του 1951. Λένε ότι ο ποιητής Μπαχάρ έγραψε το πρώτο του ποίημα στην ηλικία των 8 ετών. Σαν τίτλο του ποίηματος έδωσε το ψευδώνυμό του, Μπαχάρ,
το οποίο στα περσικά σημαίνει άνοιξη. Ο ποιητής Μοχάμαντ Μπαχάρ ανήκει στους σύγχρονες ποιητές της Περσίας. Επίσης, έχει αφήσει σημαντικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της μοντέρνας περσικής ποίησης αλλά και λογοτεχνίας. Πάμε όμως στη συνέχεια να ακούσουμε κάποιους από τους στίχους του. Η καρδιά προσανατολίζεται εκεί που υπάρχει στοργή και αγάπη και αντίστροφα. Εκεί που δεν βρίσκεις αγάπη, μην ψάχνεις μάταια την καρδιά. Εκμεταλλεύτηκε το αίμα του φτωχού, όποιος ήπιε σερμπέτι. Σφετερίστηκε το πλούτο του ορφανού, όποιος μάζεψε φράγκα. Το πιο εύκολο στον κόσμο να κάνεις, είναι τον άλλο να κλαίει. Εάν όμως είσαι πραγματικός άνθρωπος, σκούπισε τα δάκρυα. Κεϊσάρ Αμινπούρ, 1959. Ο Κεϊσάρ Αμινπούρ είναι ένας ποιητής Ιρανός. Γεννήθηκε το 1959. Ήταν γιος ενός απλού χωριάτη. Ο Κεϊσάρ δοκίμασε όλες τις μορφές ποίησης. Ήταν μετριοπαθής και απερίσκεπτος στο έργο του. Όμως αυτή η μετριοπάθεια στα ποίηματά του είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο της ποίησής του και ίσως και της επιτυχίας του. Ο Κεϊσάρ δεν έφερε ένα νέο στυλ, σε αντίθεση με τους περισσότερους σύγχρονούς του που συνέθεταν θρησκευτικά και επαναστατικά ποίηματα. Αντίθετα, κατέβαλε κάθε προσπάθεια για την πνευματική συνέπεια και την ανάπτυξη των ποιημάτων και της σκέψης του. Μια σκέψη γαλήνια και μια θαλασσινή ψυχή. Τα κλασικά ποίηματα του Κεϊσάρ, οι μικροί στίχοι, ακόμα και οι έρευνες που άφησε πίσω του, δεν μπορούν να παραβλεφθούν. Το καθένα είναι μια καινοτομία στο δικό του λογοτεχνικό ύφος. Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι όταν έγινε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και στο Ιράκ από το 80 μέχρι το 1988, ο Κεϊσάρ, παρόλο που ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, κατατάχθηκε και πήγε να πολεμήσει για την πατρίδα του. Όταν επέστρεψε από τον πόλεμο, τα ποίηματα που έγραφε παρουσίαζαν μεγαλύτερη ευαισθησία από πριν. Πάμε να ακούσουμε μερικούς στίχους του. Ακόμη και αν είμαστε όλοι κίτρινοι και μαραμένοι, αλλά δεν έχουμε παραδοθεί στο φθινόπωρο, σαν την άδεια γλάστρα δίπλα στο παράθυρο, είμαστε γεμάτοι ραγισμένες αναμνήσεις. Αν υπήρχαν πόνοι, τους έχουμε περάσει. Είμαστε αμαρτωλοί, ναι. Το έγκλημά μας, η αγάπη, ναι. Όμως, εκείνον που μοιάζει με άνθρωπο, αλλά δεν είναι ερωτευμένος, πώς πρέπει να τον αποκαλούμε? Ο Κεϊσάρ Αμινπούρ έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2007, μετά από μία περίοδο ασθένειας. Σε αυτό το ηχητικό βιβλίο προσπαθήσαμε να πούμε λίγα λόγια για κάποιους σπουδαίους ποιητές της περσικής λογοτεχνίας. Είπαμε λίγα λόγια, ακούσαμε κάποια ποίηματα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Καλή ακρόαση!